Και πάμε για την πρώτη μας sexy συνταγή και street που ουσιαστικά θα αξιοποιήσουμε ό,τι leftovers έχουμε στο σπίτι. Θα φτιάξω μια σκεπαστή πίτα με γαλοπούλα, γιατί εμένα γαλοπούλα μου έχει περισσέψει, ρε Διονύση. Εσένα τι σου έχει περισσέψει? Εμένα... λίγο χοιρινό. Λίγο, το κατάλαβα. Μπράβο, εσύ θα κάνεις σκεπαστή με χοιρινό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να φτιάξουμε μεγαλοπούλα μας. Για την σκεπαστή πίτα με γαλοπούλα θα χρειαστούμε μισή πιπεριά πράσινη, μισή πιπεριά κόκκινη, μισή πιπεριά κίτρινη, μισό κρεμμύδι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 70 γραμμάρια μπέικον, 200 γραμμάρια γαλοπούλα ψημένη, 100 γραμμάρια μίξ τυριών, 4 πίτες για σουβλάκι, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια μετσοβόνε τριμμένο, 80 γραμμάρια κέτσαπ Heinz, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, κέτσαπ Heinz και ρίγανη. Αγαπητέ Διονύση, ανάβουμε το μάτι μας και παίρνουμε το πιο μεγάλο τηγάνι που υπάρχει στον κόσμο. Τι τηγαράρα μας! Αυτό είναι το τηγάνι της καρδιάς σου. Ναι. Yeah. Μπράβο τα αγόρι μου, το βάζουμε πάνω στη φωτιά. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μια σκεπαστή χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, leftovers που μας έχουν μείνει. Πάω στο ψυγείο μου. Παίρνω το τυράκι μου. Τυρί κρέμα, μου έχει περισσέψει. Άμα μου έχει περισσέψει γιαουρτάκι, μπορώ να βάλω γιαούρτι. Ας βάλω γιαούρτι, άμα είναι στραγγιστό. Μου έχει περισσέψει λίγο μετσοβόνε εμένα. Premium τυρί, αλλά άμα δεν μας έχει περισσέψει μετσοβόνε, σίγουρα θα μας έχει περισσέψει τι? Λίγο τυρί μίξ. Θα μας έχει περισσέψει λίγο μπέικον και θα μας έχει περισσέψει και λίγο γαλοπούλα. Πώς είμαστε? Ε? Κοίτα τώρα εδώ τι θα γίνει. Εκεί πέρα που είσαι το βράδυ σπίτι και έχεις munchies, λιγούρες δηλαδή, και σκέφτεσαι τι θα φας, κατευθείαν ανοίγεις το ψυγείο σου και λες έχω τυρί, μπέικον, τι να φτιάξουμε, ρε, εντάξει, δεν πειράζει, θα παραγγείλω. Όχι, θα φτιάξεις μόνο στο σπίτι φαγητό να φας. Γιατί? Γιατί μπορείς. Το τηγάνι μας καίει. Θέλουμε να βγάλουμε έτσι μια γεύση πίτσα στη σκεπαστή μας, οπότε αυτό που θα χρησιμοποιήσω σαν βάση είναι οι πιπεριές. Πιπεριές έχουμε όλοι στο σπίτι? Ναι. Εντάξει, και να μην έχουμε, μπορούμε να τις βρούμε. Παντού τις πιπεριές. Δεν θέλουμε πολύ, θα κάνουμε δύο σκεπαστές, οπότε υπολογίζω περίπου ότι θα χρειαστώ μισή πιπεριά εδώ από κάθε χρώμα. Τώρα, άμα δεν έχετε διαφορετικά χρώματα, βάλτε δύο πιπεριές που έχετε στο σπίτι. Πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω έτσι μια μισή εδώ και με μια χαρά. Φτάνουν αυτές οι πιπεριές σε μπελέσει. Καλές. Ωραία. Λοιπόν, κόβω σε ωραίες φετούλες εδώ. Δεν χρειάζεται να δυσκολεύομαι. Εδώ. Και άμα δεν μπορώ να τις κόψω φέτες, μπορώ να τις κόψω σίγουρα τετράγωνες, έτσι. Σημασία έχει να έχει πιπεριά η συνταγή μας, γιατί η πιπεριά σε αυτή τη συνταγή όντως θα δώσει πάρα μα πάρα πολύ γεύση. Θα έχουμε την αίσθηση στο τέλος ότι τρώμε πίτσα. Μπορεί να μας έχουν περισσέψει και λίγα μανιτάρια. Είτε κονσέρβα είτε κανονικά. Μπορεί να μας έχει περισσέψει και λίγο καλαμπόκι, σωστά. Εμείς θα πάμε έτσι πιο mainstream, θα φτιάξουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Οπότε ρίχνω λίγο λάδι, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν πολύ λιπαρές οι σκεπαστές μας εδώ. Και αυτό το λάδι είναι αρκετό ουσιαστικά για να φτιάξουμε όλη τη συνταγή. Ρίχνω μέσα τις πιπεριές. Αυτός ο ήχος είναι φανταστικός. Κρεμμύδι, θα βάλουμε μπελέσι. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο κρεμμύδι. Λίγο, όχι πολύ. Γιατί θα καραμελώσει ούτως ή αλλιώς. Έχω βάλει το τηγάνι πάνω στη φωτιά να καραμελώνω τις πιπεριές. Γιατί να μην κόψω και μισό κρεμμυδάκι εδώ, να γίνει ακόμα πιο σεξι η συνταγή μου. Λοιπόν, κόβω λεπτές φετούλες του κρεμμύδι, γιατί άργησα να το βάλω μέσα, δεν το βάλα στην αρχή. Οπότε το βάζω μετά, από το κόβω λεπτές φέτες για να φροντίσω να καραμελώσει τον ίδιο χρόνο που θα καραμελώσουν οι πιπεριές. Λοιπόν, ανακατεύω. Θα ρίξω αλάτι. Λίγο ακόμα. Υπολογίζω πάντα τα αλαντικά που θα ρίξω μέσα και λίγο πιπέρι. Τώρα, τι έχουμε πάντα στο σπίτι σε αυθονία, φίλε Μπελέση? Σε αυθονία υπάρχει πάντα με το μπέικον. Όπως βλέπεις το μπέικον θα το χοντροκόψω εδώ, δεν χρειάζεται καν να ψιλοκόψω. Θέλω να έχω την αίσθηση ότι τρώω μπέικον, μην το ψιλοκόψετε και χαθεί τελείως. Θέλουμε να νιώθουμε ότι τρώμε μπέικον, απλά το μπέικον ομό δεν τρώγεται. Λοιπόν, σοτάρουμε και το μπέικον μαζί με τις πιπεριές, μαζί με το κρεμμυδάκι και όπως σας είπα ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε όλα τα leftovers. Εγώ έχω λίγο γαλοπούλα, όπως τη βλέπεις τη γαλοπούλα, είναι σοβαρή πρωτεΐνη. Να τα κόψω τώρα φετούλες ή θες να τα κόψω τετραγωνάκια? Όπως θέλεις εσύ. Εγώ θα το κόψω τετραγωνάκια. Γι' αυτό το λόγο θα τα κόψω ωραίες φετούλες. Λεπτές σαν γύρο. Κοίτα εδώ ρε Μπελέση. Άμα τα κόψω τετράγωνα θα είναι μεγάλα κομμάτια και δεν θα είναι ευχάριστο καθώς το τρώω. Ενώ με το κόψω σαν γύρο σκέψω ότι θα πάει παντού στην πίτα και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Μην τα κόβεις επειδή είναι εύκολο να τα κόψεις με τετράγωνα, να τα κόψεις τετράγωνα. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν,
Το μπέικον που βάλαμε είναι ελάχιστο. Τα λιπαρά που έχουμε βάλει στη συνταγή μας είναι ελάχιστα και ισορροπούμε τα πάντα με 100% καθαρή πρωτεΐνη που θα ρίξουμε μέσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το γεύμα μας είναι περισσότερο πρωτεϊνούχο παρά πλούσιους υδατάνθρακες και λιπαρά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν και έχει μπέικον, αυτό που τρώμε είναι πρωτεΐνη. Είναι παραπάνω από 60-70% πρωτεΐνη. Εντάξει. Η γαλοπούλα μου είναι μαγειρεμένη, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να τη σοτάρω. Εσείς, βέβαια, σε περίπτωση που θέλετε, μπορείτε να βάλετε και αλαντικό γαλοπούλα. Ή μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο ή χοιρινό που σας έχει περισσέψει. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι τώρα εδώ μέσα να ρίξω λίγο τυράκι. Απλώνω, σβήνω το μάτι και πάμε να συνθέσουμε τις σκεπαστές μας. Λοιπόν, σκεπαστές. Οι πίτες που βλέπετε που έχω εδώ πέρα, τι πίτες είναι αυτές? Είναι πίτες χειροποίητες. Η συνταγή είναι στο site μας, την έχουμε κάνει 100 φορές. Σας έχω δείξει πώς μπορείτε να κάνετε τις πίτες στο σπίτι σας. Βέβαια, είναι 8 λεπτά δουλειά για να κάνετε τις πίτες μόνοι σας. Αλλά άμα δεν θέλετε να κάνετε τις πίτες μόνοι σας και θέλετε να τις πάρετε, μια χαρά. Υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας πίτες στην αγορά. Μπορείτε να πάρετε έτοιμες κουτούλες. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, σας είπα ότι μου έχει περισσέψει λίγο τυρί κρέμα και βέβαια το τυρί κρέμα τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει έτσι πιο ζουμερό αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα έχουμε κάνει κάτι λάθος στη γέμιση και δεν έχουμε πολλά τυριά, δεν έχουμε πολλά λαχανικά, γενικά τα υλικά που έχουμε βάλει είναι στεγνά, κατευθείαν θα ισορροπήσουν όλα με το τυρί κρέμα, γιατί το τυρί κρέμα είναι ο ισορροπιστής. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω τη γέμιση από πάνω, εδώ. Βλέπεις που το τυράκι το έβαλα να λιώσει? Γιατί το έκανε αυτό? Όχι, για να αποκτήσει σώμα η γέμιση. Πριν δεν είχε σώμα, ήταν διάσπαρτη. Τη βλέπεις, τώρα τι κάνω? Το πιάνω ολόκληρο. Μπράβο, έχει σώμα. Λοιπόν, θα ρίξω από πάνω εδώ. Πω, Παναγία μου. Λοιπόν, η γέμιση που χρησιμοποιούν περίπου για 4 σκεπαστές. Εγώ θα κάνω 2 γιατί δεν χωράνε. Και επίσης, μία σκεπαστή είναι. Άμα έχουμε λιγούρες για 2 άτομα, άμα θέλουμε να φάμε κυρίως γεύμα, είναι για 1. Λοιπόν, όπως σου είπα, έχω λίγο τυράκι. Εδώ πέρα έχω λίγο μετσοβόνι που είναι καπνιστό. Μαζί με το μπέικον το καπνιστό, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Εσείς, άμα δεν έχετε μετσοβόνι, εννοείται θα βάλετε ό,τι τυρί έχετε μέσα στο ψυγείο. Έχετε τσένταρ, έχετε κασέρι, έχετε γραβιέρα. Ό,τι έχετε θα ρίξετε. Γιατί ό,τι έχουμε. Δεν το περίμενα αυτό. Τι έγινε? Όχι καθόλου, έχω πίτες έξω. Μπορεί να φτιάξει τη δικιά σου σκεπαστή. Θα σου πέσει, πρόσεχε, ανάθεμά σε. Αυτό ήταν. Μόλις έφυγε η γέμιση για τις άλλες 2 πίτες που σας έλεγα και έχει πάει στον αρακά. Λοιπόν, τώρα, για να έχουμε μία αίσθηση της πίτσας όπως σας είπα, τι θα βάλουμε πάνω, φίλε Μπελέση? Κέτσαπ! Τυρί, κέτσαπ, πιπεριές, μπέικον και γαλοπούλα. Τρώμε την πιο απόλυτη πίτσα που έχουμε δοκιμάσει. Και βέβαια, η κέτσαπ που θα χρησιμοποιήσουμε είναι Heinz, που είναι φτιαγμένη από ντομάτες που οριμάζουν φυσικά στον ήλιο, έχει πλούσια γεύση και δεν περιέχει τεχνικές χρωστικές, αρωματικές ύλες και συντηρητικά. Όταν είναι ποιοτική η κέτσαπ, δεν χρειάζεται να βάλετε και έναν τόνο. Λίγοι είναι αρκετοί. Περίπου 2 κουταγιές σούπα στέλνουμε στην κάθε πίτα μας. Εδώ. Και δεν έχουμε και το πρόβλημα, το κλασικό που πρέπει να πιέζουμε κάθε φορά για να φύγει η κέτσαπ από το μπουκάλι. Γιατί αυτή η κέτσαπ κάθεται ανάποδα στο ψυγείο σας. Okay. Λοιπόν, τώρα τι ώρα είναι? Η ώρα του σκεπάσματος. Πάει από πάνω μία πίτα, πάει από πάνω άλλη μία πίτα. Από πάνω θα ρίξω λίγο τυρί. Και από πάνω δεν θα παίξουμε. Πάλι θα το κάνουμε έτσι πολύ προχώ. Λίγο ακόμα κέτσαπ. Και επειδή έτσι θέλουμε να την κάνουμε, κανονικά βάζουμε βασιλικό σε πίτσες. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και επειδή μας αρέσει όλη η φάση και η φασάρα, τι κάνουμε? Φρέσκια ορεγκάνο από τον Όλυμπο. Την έχω πάρει από τότε που είχαμε πάει στο Food Tour. Ακόμα την έχω. Λοιπόν, ρίγανη από πάνω. Και όλα τα υλικά που έχουμε μέσα είναι ψημένα. Σωστά. Τι θέλουμε? Λίγο να τα ζεστάνουμε τα τυριά. Λίγο γκρατινάζιμα, να πάρουν ωραίο χρώμα. Έχω τους 180 το φούρνο μου, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω και 200 να τους βάλετε, 200 βαθμούς, είναι μια χαρά. Το μόνο που θέλουμε είναι να πάρει χρώμα. Θα πάρει περίπου 10 λεπτάκια, οπότε σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Σε μια άλλη εναλλακτική μπορείτε να μην βάλετε 200 το φούρνο, να βάλετε μόνο γκριλ και να ψήσετε μόνο από πάνω και να το σερβίρετε. Όσο περισσότερο ψήνουμε στο φούρνο, τι γίνεται? Τόσο περισσότερο αφυδατώνεται μέσα η πίτα μας και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε να ψηθεί λίγο και σε δυνατή φωτιά. Okay.
Για την σκεπαστή πίτα με γαλοπούλα, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Προσθέτουμε το μπέικον σε μεγάλα κομμάτια, σοτάρουμε να πάρει χρώμα, βάζουμε τη γαλοπούλα σε λεπτές φέτες, ρίχνουμε τυρί μίξ, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Απλώνουμε σε δύο πίτες το τυρί κρέμα, μοιράζουμε τη γέμιση, απλώνουμε το μετσοβόνε, ρίχνουμε τυρί μίξ, βάζουμε κέτσαπ και καλύπτουμε με άλλες δύο πίτες. Ρίχνουμε το υπόλοιπο τυρί μίξ, κέτσαπ, ρίγανη, ψήνουμε για 10 λεπτά και σερβίρουμε με κέτσαπ και ρίγανη. Και οι σκεπαστές μας είναι έτοιμες. Αγαπητέ Μπελέση, πώς το βλέπεις? Τρέλα. Όχι απλά τρέλα. Okay, okay. Άι. Αυτό που θέλω να σου δείξω είναι ότι ψήνοντάς το σωστά, πήρα από κάτω χρώμα, πήρα από πάνω χρώμα, μέσα η γέμιση είναι ζουμερή. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια σκεπαστήρια φίλη? Παναγία μου. Και η μαγιά σε αυτή τη συνταγή είναι ότι χρησιμοποιήσαμε όλα τα leftovers που έχουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή, ανοίγεις το ψυγείο, βλέπεις τι σου έχει περισσέψει και απλά μεγαλουργείς. Κοίταξε εδώ. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Πάμε να κόψουμε και την επόμενη. Από όλα αυτά που περισσεύουν γύρω-γύρω, τι θα τα κάνω? Θα τα φας. Είναι μια φάση μοναδική. Και όπως σας είπα, η σκεπαστή είναι κάτι του σερ. Δηλαδή, όποιος καταφέρει να φάει μια τέτοια σκεπαστή μόνος του, μπράβο του. Δηλαδή, μπράβο, ρε Μπελέση. Άμα μπορέσεις, μπορείς. Δεν θα καταφέρω. Δύο κομματάκια τα τρώω και απλά. Καλά, τα δύο κομμάτια είναι απεριτήφ, ρε φίλε. Για να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Λοιπόν, να βάλω λίγο κέτσαπ εδώ πέρα να υπάρχει. Για να βουτάμε. Και βέβαια, λίγα μυρωδικά. Για να κάνουν έτσι πιο εμφανίσιμο το πιάτο μας, την πιατέλα μας. Εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε. Πώς μας βλέπεις, Μπελέση? Ναι. Να δοκιμάσω? Ναι. Ε, θα μου βουτήξω πρώτα. Είναι πιο ωραία από όλες τις πίτσες, είναι πιο ωραία από όλες τις πίτες, είναι πιο ωραία από όλα τα snack food, είναι πιο ωραία από όλα τα street food, είναι τραγανό, είναι ζουμερό, είναι γευστικό, είναι τίγκα στην πρωτεΐνη. Πραγματικά, εγώ τουλάχιστον στο ένα κομμάτι δεν θα σταματήσω με τίποτα. Καλή μας όρεξη.